άξιζε για τη Λαϊκή και για την Ανάπλαση, πρώτη. Ναι. Φάτο που στέκει. Πρώτη Ανάπλαση, γιατί το γραμμένο του έτσι τώρα. Θα το αλλάξω. Εντάξει, ναι, πρώτη Ανάπλαση. Όχι, δεν πάλι. 4-5 κάτω. Είπα να το δω. Συγγνώμη, πρώτη είναι Ανάπλαση. Άμα είναι πρώτη και Ανάπλαση. Θα σου πω και εγώ, θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα. Άκου τι θα πει ο γι' αυτό μου σου. Γιατί δεν θα τα μιλήσει μετά. Θα περιμένω λίγο να έρθει η μελέτη τη Παρία. Με χωρίς, με τοπικά και από εκεί και πέρα θα μιλήσουμε και για τη Λαϊκή και για τη Μελέτη. Μέχρι να έρθουν λοιπόν αυτά, εγώ βάσει και αυτά που ο Δήμαρχος βάζω από τη Λαϊκή πριν να μας. Άρα λοιπόν δεν παίρνουμε καμία απόφαση. Όχι, αφού είπε, δεσμεύτηκε, ναι. Δεν θα γίνει καμία πλατεία πριν γίνει προτζέκτορας η συζήτηση χωρίς. Θα περιμένω λοιπόν τη Μελέτη καινούργια, η οποία θα μας ακούσει και θα πάρει την πρόταση. Τότε λοιπόν θα έχω στόχο. Ναι, και εκεί μένει. Τα είπατε χθες και εσύ δεν είμαστε. Δεν είμαστε πρώτο ο Υπουργός. Αυτό το πρώτο είναι που θα λέμε. Πρώτα να μάθουμε πώς θα γίνει η ανάπλαση και τι θα προσφέρει. Είπε, δεν θα πάρθει απόφαση εάν δεν πάμε λοιπόν. Συνεπώς, ας περιμένουμε να ενημερωθούμε. Εγώ αυτό που είναι σαν θέμα που μπήκε το εξής. Από την προηγούμενη Δημοκρατία ήταν ο πρώτος του Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής. Είχαν πει ότι ακριβώς μετά τον Οκτώβριο, μετά το παζάρι, ξεκινάει η ανάπτυξη τη πρωτεύουσα. Βάσει τη δημοπρασία. Βάσει τη δημοπρασία και μέχρι τότε, δηλαδή αυτό το λέγαμε από την άνοιξη. Ναι, είναι το πώς θέλουμε να δουλεύουμε. Ναι, τώρα που έτσι, πάμε, η γραφειοκρατία, λοιπόν, μιλάμε για του άλλου γραφειοκράτε, αλλά εμεί είμαστε χειρότεροι. Δηλαδή, έχουμε φτάσει τώρα, δεν ξέρω πού έχουμε φτάσει. Αυτή τη στιγμή είμαστε μετέωροι. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο. Εγώ λοιπόν, στην πρόταση αυτή σήμερα, τι έκανα, λέω. Ας μιλήσουμε για την πλατεία, για την άποψη της πλατείας, να δούμε τι είναι, πού είναι, σε τι φάση είμαστε, να ξέρουμε τι θα πούμε, να καλέσουμε τους φορείς, να γίνει μια διαβούλευση, να δούμε πώς θέλουμε την πλατεία, έτσι, γιατί είναι 500.000. Έτσι, μην παίρνουμε αποφάσεις έτσι του βρόντου. Και να σας δώσω ένα παράδειγμα, ακόμα να το καταλάβετε. Εδώ χαλάσαμε ένα κτίριο, δίπλα, στο παλιό δημοτικό κατάστημα, το οποίο ήταν νομισματικό μουσείο, που έγινε με δημαρχία Τζιβιλέκα, που πληρωθήκαν πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα και έτσι το έθελε και η κυβερνία του. Από πάνω ακριβώς ήταν βοήθεια στο σπίτι, ήταν η δημοτική κοινότητα, ήταν η φορεία κλπ. Καθαρίσαμε όλο αυτό το πράγμα με 500.000, που για μένα, έτσι με το μυαλό που έχω, θα μπορούσαμε αυτά τα 500.000 να πάρουμε ένα υπόπεδο, να τα αγοράσουμε όλο αυτό το υπόπεδο και να φτιάξουμε καινούργιο κτίριο. Έτσι. Αυτά δεν γίνονται. Τι λέω εγώ για την γνώμη μου, κύριοι, θέλω να ξέρω, μια και είμαι μέλος της τοπικής κοινότητας, θέλω να ξέρω τι αποφασίζω για αυτό το χωριό. Δεν θέλω να δω αύριο την ανάπλαση της Παρτίας έτσι όπως θέλει ο Δήμος Εθνικός. Θέλω να έχω γνώμη. Δεν πρέπει να έχω γνώμη. Αυτό λέω. Και εγώ. Και ποιο γραμματίνα. Τι θα πω, παρτίδα έτσι. Τι έχω κι άλλο. Τι θες. Καλή που συζήτηση.